Αγαπητή Σύνεδρη, είναι χαρά μου που ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, είμαι μαζί σας σήμερα στην μέρα της διοργάνωσης του επιχειρηματικού φόρουμ του Ελληνορωσικού Συνδέσμου που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια προσπάθεια ακόμα να φέρει πιο κοντά τις επιχειρηματικές κοινότητες της Ελλάδας και της Ρωσίας για μια συνεργασία η οποία έχει και βάθος, έχει και πολύ μεγάλες προοπτικές. Οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι πολύ θετικές και βασίζονται κυρίως στην εξαιρετική ιστορική σχέση, την φιλική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και την πολιτισμική συγγένεια. Σε αυτήν την κατεύθυνση της πιο μεγάλης διεύρυνσης της συνεργασίας μας κινήθηκε και ξεκίνησε ουσιαστικά από την υπογραφή του κοινού προγράμματος δράσης 2010-2012 που έγινε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2009, αλλά και επιβεβαιώθηκε από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Μόσχα το Φεβρουάριο του 2010. Να θυμίσω επίσης ότι έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο στη Μόσχα η Μεικτή Επιτροπή Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας, της οποίας είχα και την τιμή να προεδρεύω, στην οποία τέθηκαν πολλά θέματα συνεργασίας και προχώρησε το θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών μας σε τεχνολογική, επιστημονική, βιομηχανική και οικονομική συνεργασία. Επίσης, ένα σημαντικό τομέα στον οποίο προωθείται η συνεργασία και η διμερής είναι η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, που θα αποτελέσει ένα ακόμα παράγοντα για την επίλυση πολλών διμερών ζητημάτων και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί και υποστηρίζει αυτή την σχέση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μετά από μία περίοδο σταθερής ανάπτυξης βρέθηκε μέσα στον κυκλώνα μιας οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει και τη δική μας χώρα ιδιαίτερα βαριά. Και σε αυτό το πλαίσιο, η στροφή προς μία εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, προς την ευρύτερη ενδυνάμωση των συνεργασιών με χώρες με τις οποίες έχουμε ήδη καλές σχέσεις και προωθούμε την οικονομική συνεργασία, εμπεριέχει και τη συνεργασία με την Ρωσία. Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διάβλο συνεργασίας, επικοινωνίας και εμπορικής και οικονομικής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις Μεσογειακές χώρες, τις Παρευξήνιες, αλλά και τις χώρες του Αραβικού κόλπου. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας προσφέρεται για να δώσει ακριβώς αυτό το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων. Και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι παρόλο που το επίπεδο των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία είναι καλό, υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό κάναμε και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας για τον Οργανισμό Συνεργασίας Εύξηνου Πόντου, του ΟΣΕΠ, όπου με την ατζέντα που έθεσε η ελληνική προεδρία που ολοκληρώνεται μέσα σε μερικές μέρες, βάλαμε σαν βασική κατεύθυνση και την στροφή σε ένα πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης και καταφέραμε να έχουμε και την κοινή δήλωση των 12 χωρών των παρευξήνιων 12 χωρών, ακριβώς για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, να θυμίσω ότι τον Αύγουστο του 2010 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία για την Εμπορική Ναυτιλία, ενώ και η Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές είναι έτοιμη προς υπογραφή. Βασικοί τομείς που απασχολούν τις δύο χώρες και που πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας είναι φυσικά ο τομέας του τουρισμού. Και μάλιστα εδώ πρέπει να υπογραμμίσω το γεγονός ότι και η ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα και τα προξενία κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε καταφέρει οι θεωρήσεις να δίνονται μέσα σε 48 ώρες. Ένας χρόνος που είναι πολύ πιο σύντομος από το τι καταφέρουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες χρειάζονται συνήθως τον διπλάσιο και χρόνο για την έκδοση των θεωρήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με την ρωσική κυβέρνηση για να υπάρχει και η άλλη πλευρά, ώστε και οι Έλληνες επισκέπτες προς τη Ρωσία να έχουν σύντομο χρόνο των θεωρήσεών τους. Τέλος, να πω στο θέμα του τουρισμού, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι παράλληλα με την συνεδρίαση της κοινής ομάδας για τη συνεργασία, την οικονομική και εμπορική που έγινε στη Μόσχα τον περασμένο Ιούνιο, έγινε και η σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Τουρισμού, που ήταν η δεύτερη σύνοδος αυτής της επιτροπής, ακριβώς για να προωθήσει αυτά τα θέματα. Πέραν όμως του τουρισμού, υπάρχει πολύ μεγάλο πλαίσιο συνεργασίας και επαύξηση της συνεργασίας μας σε θέματα ενεργειακά που έχουν να κάνουν και με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η Ελλάδα μπορεί να είναι μία από τις χώρες που προσφέρουν τεχνογνωσία και συνεργασία στην Ρωσία. Και φυσικά υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι τομείς, ο τραπεζικός, κατασκευαστικός, ναυπηγικός, βιομηχανικός κλπ.
Ένα σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η ευρύτατη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και που εντός των επόμενων εβδομάδων ή μηνών θα κάνουμε και μια αντίστοιχη εκδήλωση στην Ελλάδα για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ρωσία για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι το 2014, των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Είμαστε ήδη σε επαφή με την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων του Σότσι του 2014, ώστε η ελληνική τεχνογνωσία από την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών του 2004 να βρει ένα σημείο εφαρμογής και στην προετοιμασία για τους αγώνες του 2014 στο Σότσι. Τέλος, κλείνω λέγοντας ότι θεωρώ πως το σημερινό φόρουμ δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ακριβώς να γίνουν οι επαφές ανάμεσα σε επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες, ώστε όλο αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας που περιέγραψα να προχωρήσει με γρήγορα βήματα. Και επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι η στήριξη από την πλευρά του κράτους είναι πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι η επίσκεψη που προγραμματίζεται από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δρούτσα, στη Μόσχα μέσα στους επόμενους μήνες, είναι πολύ σημαντική για να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά αυτή τη συνεργασία. Και προσμένω τα αποτελέσματα του σημερινού φόρουμ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ.